Ελάτε να συζητήσουμε για τον χώρο της αγοράς εργασίας, για τις εργασιακές συνθήκες θα πω εγώ πολύ περισσότερο. Να δούμε τι λένε οι εργαζόμενοι. Τι λένε οι εργαζόμενοι στον χώρο του επισιτισμού τουρισμού. Ένας χώρος και ένας κλάδος ιδιαίτερα δυναμικός στην Κρήτη συνολικά. Ωστόσο τα προβλήματα παραμένουν. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες για τους ίδιους εργαζόμενους πρώτα και κύρια. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Μιχάλη Ριζικιανάκη, ο οποίος είναι μαζί μας. Είναι ο πρόεδρος Σωματείου Επισιτισμού Τουρισμού Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε εδώ και μάλιστα μεταξύ άλλων αφορμή είναι και η επανεκλογή σας στο Σωματείο με εκλογικές διαδικασίες οι οποίες έγιναν σχετικά πρόσφατες και με αρκετά ικανοποιητική συμμετοχή ο κόσμος ήρθε να ψηφίσει. Αυτό είναι το θετικό. Πάμε για την τρίτη μας θητεία. Εκατοντάδες εργαζόμενοι του κλάδου προσήλθαν αυτές τις τρεις μέρες που κάναμε τις εκλογές μας. Έχουμε πολύ όρεξη, έχουμε πάρα πολύ καλό διοικητικό συμβούλιο. Ήταν μια εκλογική διαδικασία η οποία κύλησε άψογα, συμμετείχαν παρατάξεις σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Διαμορφώθηκε ένα πάρα πολύ ωραίο διοικητικό συμβούλιο με εργαζόμενους αντιπροσωπευτικά σχεδόν από όλες τις ειδικότητες του κλάδου και από το κομμάτι του σέρβις και μπαρίστα και υπευθύνους και διανομής και F&B. Οπότε έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο έχουμε, μπορούμε να πούμε, τους δορυφόρους από όλους τους εργασιακούς χώρους και με πολύ όρεξη να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του κλάδου που δεν είναι λίγα. Οπότε σε αυτή τη θητεία ελπίζω να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την προηγούμενη. Και το κρατάω αυτό που λέτε για δορυφόρους, γιατί πρέπει να είναι και αντιπροσωπευτικό ένα σωματείο όπως το δικό σας, το οποίο έχει πολλούς διαφορετικούς τομείς. Δηλαδή, επισιτισμός, τουρισμός είναι ένας τεράστιος χώρος με πολλές και διαφορετικές ειδικότητες, αν και φαντάζομαι ότι οι ανάγκες, αυτό που λέμε εργασιακές συνθήκες, είναι ίδιες. Δηλαδή, ο σεβασμός των εργαζόμενων και συνθήκες που δουλεύει είναι ένα δεδομένο το οποίο είναι σε όλους τους χώρους δουλειάς. Σίγουρα ο επισιτισμός και ο τουρισμός, δηλαδή και τα καταστήματα τα αμιγώς τουριστικά, δηλαδή τα καταστήματα εστίας που δουλεύουν μόνο την καλοκαιρινή σεζόν, είναι ένας τεράστιος κλάδος. Και ειδικά στο νησί μας και στο νομό Ηρακλείου, πραγματικά αντιπροσωπεύει χιλιάδες εργαζόμενους, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι από τα καφενεία, μπορούμε να πούμε, μέχρι τα μεγάλα εστιατόρια, τα μεγάλα κλαμπ, ζαχαροπλαστεία. Έχει ένα μεγάλο εύρος με πάρα πολλές ειδικότητες και πραγματικά με βάση το ΑΕΠ της χώρας μας, ο επισιτισμός και ο τουρισμός προσφέρει κοντά στα 20 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι η μεγάλη ατμομηχανή, ειδικά στην Κρήτη. Βλέπουμε ότι τώρα που σιγά σιγά αρχίζει και πέφτει ο τουρισμός και τα καταστήματα εστίασης, με όλα τα είδη των καταστημάτων ρίχνουν στροφές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η αγορά επηρεάζεται και δεν επηρεάζεται μόνο η αγορά και ο συγκεκριμένος κλάδος, επηρεάζεται γενικώς η αγορά και το εμπόριο και το κλάδος των κατασκευών. Ναι. Και όταν είμαστε λίγο πριν το άνοιγμα της τουριστικής σεζόν, βλέπουμε ότι όλα τα επαγγέλματα αφούν από τον κατασκευαστικό κλάδο, από το εμπόριο, από τα πάντα. Οπότε βλέπουμε ότι η ατμομηχανή, ειδικά στην Κρήτη, είναι ο επισιτισμός και ο τουρισμός. Εντάξει, ένας κλάδος που καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ μεγάλος. Έχει και πολλά προβλήματα τα οποία για να λυθούν δεν μπορούν να λυθούν από τη μια μέρα στην άλλη. Και ένας κλάδος ο οποίος λειτουργήσε και ως κυματοθράφστης, θα τολμήσω να πω εγώ, στα τελευταία χρόνια και με δεδομένο ότι περάσαμε από πολλές κρίσεις. Σας βρήκε σε όλους τους κλάδους βέβαια, αλλά και ο δικός σας ειδικά, είτε μιλάμε για την υγειονομική, είτε μιλάμε για την οικονομική κρίση, διακυμάνσεις πολύ έντονες, διακυμάνσεις πολύ μεγάλες, οι οποίες δεν σας άφησαν αλόβητους. Πολλοί επέλεξαν μάλιστα να φύγουν από το δικό σας τον κλάδο και να έρθουμε σήμερα σε αυτό που λέμε έλλειψη εργατικού δυναμικού. Δύο μεγάλα προβλήματα και δύο μεγάλες κρίσιμες περιόδους πέρασε ο κλάδος του επισιτισμού τουρισμού. Ένας ήταν η εποχή των μνημονίων, που πραγματικά όλες οι επιχειρήσεις εστίασης, επειδή αποτελούν τη μικρομεσαία επιχείρηση, έκλεισαν. Αλλά ο κλάδος θετικά λειτουργήσε όσον αφορά την μετανάστευση νέων εργαζομένων στο εξωτερικό. Κράτησε πάρα πολλούς εργαζόμενους την εποχή των μνημονίων. Αργότερα, όταν είδαμε ότι υπήρχε μια ανάπτυξη, ήρθε η πανδημία. Μέσα στην πανδημία, η υγειονομική κρίση πραγματικά ήταν μια κρίσιμη χρονική καμπή για τον κλάδο του επισιτισμού τουρισμού, καθώς σήκωσε το χαλί των προβλημάτων, με αποτέλεσμα πάρα πολλά καταστήματα να κλείσουν, διότι δεν υπήρχε κανένας τζίρος. Ακόμα και όταν ανοίξαμε μετά από την πανδημία, υπήρχαν κάποια χρόνια μέχρι να έρθει η κανονικότητα. Και σε αυτή την κανονικότητα, λοιπόν, υπήρξε μια τεράστια φυγή εργαζομένων. Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι για βιοποριστικούς λόγους αναγκάστηκαν να αλλάξουν κλάδο.
με αποτέλεσμα να μην ξαναγυρίσουν ποτέ πίσω. Και δεν επέστρεψαν. Και το ερώτημα τώρα είναι εδώ. Γιατί δεν επιστρέφουν? Γιατί για πολλούς η απάντηση σε αυτή την έλλειψη είναι η επιστροφή ακριβώς των χεριών, οι οποίοι χάθηκαν την περίοδο της πανδημίας, που επέλεξαν άλλους κλάδους και τους κέρδισαν άλλοι κλάδοι. Γίνεται να επιστρέψουν ή πρέπει να επενδύσουμε σε ένα καινούργιο δυναμικό? Νομίζω ότι πρέπει να επενδύσουμε σίγουρα σε μια νέα γενιά εργαζομένων, η οποία σίγουρα θα πρέπει όμως να βρει ένα στρωμένο χαλί όσον αφορά τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν και να μην τα σκεπάσουμε. Ένα χαλί το οποίο θα πατάσει σε στέρεες βάσεις και για να μην δημιουργηθεί μια κρίση οικονομική ή υγειονομική στο μέλλον, το οποίο ξανά θα καταρρεύσει. Σίγουρα θα πρέπει να επενδύσουμε σε νέους εργαζόμενους, διότι οι νέοι εργαζόμενοι είναι επένδυση για το μέλλον, για την εστίαση, για τον τουρισμό. Αλλά μπορούμε και θα πρέπει να κρατήσουμε τους εργαζόμενους που αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Διότι αυτοί οι εργαζόμενοι που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στον τουρισμό και στην εστίαση έχουν κάποια προβλήματα πάρα πολύ σοβαρά, τα οποία τους οδηγούν και αυτούς σε μια εγκατάλειψη. Διότι όταν έγινε η πανδημία, εγκαταλείφθηκαν περίπου 70.000 θέσεις. Και αυτή τη στιγμή πλησιάζουμε τις 100. Βλέπουμε λοιπόν ότι όσο επανέρχεται η κανονικότητα, αντί το κενό των θέσεων να μαζεύεται, βλέπουμε ότι αρχίζει και μεγαλώνει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι προκύπτουν νέα θέματα, όπως είναι αυτό το θέμα της εντατικοποίησης της εργασίας, ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο κάνει τους ήδη υπάρχοντες εργαζόμενους να το εγκαταλείπουν. Οπότε το ισοζύγιο των εισρωών εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού σε σχέση με τις εκροές λόγω της εντατικοποίησης ή της προσέλκυσης με προνόμια οικονομικά, επαγγελματικά άλλων κλάδων, βλέπουμε ότι τραβάνε από την εστίαση και από τον τουρισμό και βλέπουμε ότι ένα προϊόν ενώ σηκώνεται από πληθυσμιακά και από επισκεψιμότητα, μειώνεται από πληθυσμό εργαζομένων. Και πώς ήταν αυτή η χρονιά, γιατί κάθε χρονιά έχει τη δική της σημασία σε αυτή λοιπόν την εκροή ενδεχομένως. Ήταν μια καλή ή μια κακή χρονιά σε ό,τι έχει να κάνει με τον εργαζόμενο? Γιατί για το τουριστικό μας προϊόν και την τουριστική μας βιομηχανία και πόσο καλά τα πήγαμε, πόσο κακά τα πήγαμε, είναι μια άλλη συζήτηση. Οι εργαζόμενοι πώς το βίωσαν? Θεωρώ ότι οι εργαζόμενοι πέρασαν μια δύσκολη χρονιά. Σίγουρα για κάποιους μήνες οι οικονομικές απολαβές ήταν αρκετά αυξημένες σε σχέση με το παρελθόν, αλλά αυτό δεν ήταν αβίαστα. Ήταν μέσω από την εντατικοποίηση, δούλευαν πολλές περισσότερες ώρες και καταλαβαίνουμε ότι αμύφθηκαν καλύτερα σε σχέση με άλλες χρονιές, τις οποίες δουλεύανε το ακριβώς απαραίτητο ή ελάχιστες υπερορίες. Αλλά η εντατικοποίηση της εργασίας έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα που πάρα πολλοί εργαζόμενοι, αν δεν έχουν εγκλωβιστεί ηλικιακά, την επόμενη χρονιά ψάχνουν να αλλάξουν επάγγελμα. Οπότε το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον κλάδο της εστίασης είναι οι εργασιακές συνθήκες και πιο πολύ εντατικοποίηση. Βλέπουμε ότι και από συζητήσεις και από έρευνες που έχουν γίνει είναι νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην εστίαση και βλέπουμε ότι και ο κλάδος δεν είναι ελκυστικός. Ενώ η ανεργία στη χώρα μας είναι κοντά στο 10% και ανάλογα τη χρονική περίοδο, το χειμώνα ανεβαίνει στο 12-13, το καλοκαίρι κατεβαίνει κάτω το 10, βλέπουμε ότι θα μπορούσαμε πάρα πολύ εύκολα με τη δεξαμενή των ανέργων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή από τον ΟΑΕΔ και από τη ΔΥΠΑ, θα μπορούσε πολύ εύκολα να καλυφθούν τα κενά. Δεν καλύβονται, διότι ο κλάδος μας δεν είναι ελκυστικός και δεν είναι ελκυστικός στις νέες ηλικίες. Κάποιοι νέοι άνθρωποι εμπιστεύονται τον κλάδο, αλλά τον εμπιστεύονται για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να είναι το λεγόμενο περαστικοί εργαζόμενοι. Ευκαιριακά. Δηλαδή να καλύψω, κάποιες ανάγκες μου τώρα και αργότερα. Όπως πάρα πολλές τουριστικές επιχειρήσεις περιμένουν το καλοκαίρι να κλείσουν τα τριτοβάθμια ιδρύματα εκπαίδευσης, έτσι ώστε να στελεχώσουν τα οργανογράμματά τους με φοιτητές. Αυτό από τη μία δεν είναι κακό, από την άλλη όμως δεν μπορεί να αποτελεί και τη μόνη λύση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο κλάδος γενικά έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη, αλλά θα πρέπει να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα, διότι αν δεν τα διορθώσουμε θα είμαστε στο ίδιο εργοθεατές κάθε χρόνο, να κοιτάζουμε τις κλίνες να μεγαλώνουν και τους εργαζόμενους που θα τους εξυπηρετήσουν, είτε είναι κλίνες σε ξενοδοχεία, είτε είναι τραπεζοκαθίσματα στην εστίαση, τους εργαζόμενους να μειώνονται. Καλύτερη έλεγχη είναι αυτό μια απάντηση? Ναι, η έλεγχη είναι μία απάντηση, μία απέτηση μάλλον, η οποία είναι ένα ζητούμενο πολλών χρόνων. Ναι. Η ενίσχυση των ελεγχτικών μηχανισμών θα είναι το φόβητρο σε κάποιους λεγόμενους στρατηγικούς παραβάτες, οι οποίοι θέλουν να παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία. Η οποία είναι ήδη αυστηρή όμως. Είναι πάρα πολύ αυστηρή όσον αφορά τα πρόστιμα, αλλά δυστυχώς η εντατικοποίηση των ελέγχων που ζητάμε δεν γίνεται, με αποτέλεσμα το ποσοστό και η πιθανότητα ενός ελέγχου είναι πολύ μικρό, με αποτέλεσμα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά θέλουν να βγάλουν ένα γρήγορο κέρδος, κάποιοι εργοδότες, δεν διστάζουν να δουλεύουν, να δηλώνουν μάλλον τους εργαζόμενούς τους ή με απασχόληση π.χ. ενώ δουλεύουν
8ωρο και 9ωρο και 10ωρο. Έχουμε ένα θέμα με την ψευδώς δηλωμένη εργασία στην εστίαση, ελλείψη των κρατικών μηχανισμών. Θεωρώ το επόμενο χρονικό διάστημα, αν ληφθούν τα μέτρα όπως είναι αυτό το της ηλεκτρονικής κάρτας, που ανά πάσα ώρα και στιγμή θα μπορεί κάποιος να ελέγχει, θα είναι ένα μέτρο θετικό προς το να μαζευτεί λίγο καλύτερη κατάσταση. Άρα, ας πούμε ότι γίνονται βήματα. Να δούμε αν αυτά στην εφαρμογή τους θα μπορέσουν να λύσουν προβλήματα. Σίγουρα ένα βήμα ήταν ότι μετά από 12 χρόνια είχαμε συλλογική σύμβαση εργασίας στον επιστημισμό. Καλύβει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Η έλλειψη κρατικών μηχανισμών για την πλήρη εφαρμογή της είναι ένα πρόβλημα. Αν λοιπόν κοιτάξουμε να εφαρμοστεί 100% η συλλογική σύμβαση εργασίας στον επιστημισμό, όπως προτάσουν και οι ευρωπαϊκές οδηγίες στη χώρα μας, για να έχουμε καλύτερες συλλογικές συνθήκες. Ναι, να βιωθούν και να αυξηθούν η υποχρεωτικότητα των κλαδικών και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας για να ανέβει το επίπεδο των εργαζομένων και να καταπολεμηθεί και η φτώχεια. Αν λοιπόν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας υλοποιηθούν στο 100% και οι ελεκτικοί μηχανισμοί και όπως μια θετική κατεύθυνση είναι και η κάρτα εργασίας, πιστεύω ότι θα μαζευτεί αρκετά ο κλάδος. Εμείς θα προσπαθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση να βοηθήσουμε τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Είναι προτάσεις μας αυτές όλα αυτά τα χρόνια. Κάποιες από αυτές έχουν ακουστεί. Σίγουρα όμως και κάποιες άλλες θα πρέπει να ακουστούν και να γίνουν σύντομα να υλοποιηθούν, όπως είναι η επέκταση του Ταμείου Ανεργίας, καθώς χιλιάδες εργαζόμενοι στο νομό μας για 1 με 2 μήνες το χειμώνα μένουν χωρίς κανένα εισόδημα, περιμένοντας την τουριστική επιχείρηση που ανοίγουν. Και δεν υπάρχει πολυτέλεια. 1-2 μήνες χωρίς εισόδημα είναι πολυτέλεια για τους εργαζομένους και αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό. Είναι πολυτέλεια όταν το πρώτο 15ήμερο κάθε μήνα, ακόμα και για τους εργαζόμενους που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο, ο μισθός τελειώνει. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολα περνάνε κάποιοι εργαζόμενοι που δεν έχουν αυτό το μισθό για 2 μήνες. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ριζικιανάκη, για τη συζήτησή μας σήμερα. Καλή δύναμη. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Είστε καλά.